Ο απόψινός καλεσμένος είναι νέος άνθρωπος, παλιά καραβάνα όμως στην πολιτική, πολύ νέος στον έγαμο βίο. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να το ρωτήσουμε για διεθνή θέματα, είναι ειδικός να μας εξηγήσει, αλλά και για το πώς ένας φανατικός εργένης αποφασίζει στα 53 του να αλλάξει κοσμοθεωρία. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο απόψινό «Καλύτερα αργά». Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε να σας καλέσουμε και στην προηγούμενη σεζόν του «Καλύτερα αργά», αλλά είσαστε λίγο δύσκολος. Νομίζω ότι άξιζε να περιμένω, ώστε να υπάρχει το νέο Action 24. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι παίρνετε γενικά το χρόνο σας. Παντρευτήκατε φέτος. Ναι, ήταν μεγάλη αλλαγή. Μάλλον όχι μεγάλη αλλαγή. Ήταν μια απόφαση η οποία είχε ληφθεί πολύ καιρό. Mm-hmm. Δηλαδή, είμαστε αρκετά χρόνια μαζί. Ναι. Είχαμε αποφασίσει να παντρευτούμε. Κάποια στιγμή συζητούσαμε να παντρευτούμε στον κορονοϊό. Ναι. Αλλά ήταν πολύ περιορισμένος ο κύκλος, ούτε η οικογένεια δεν μπορούσε να έρθει. Μετά ανοίξαμε. Λέγαμε, μα τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ένα γάμο πολύ μεγάλο, ναι, ανοιχτό στην εκλογική μου περιφέρεια, ένα εντελώς κλειστό. Και κάποια στιγμή βρέθηκαμε στη Ρώμη με μία παρέα φίλων, οι οποίοι μας είπαν, καλά, αφού βρεθήκαμε εδώ, δεν κάνετε και το γάμο. Και έτσι έγινε. Υπήρξατε μάλλον ένας φανατικός εργένης ή αυτό δεν ισχύει? Φανατικότατος. Φανατικότατος. Γιατί κάποιος παντρεύεται στα 53 είναι φανατικότατος. Ναι. Πάντοτε πίστευα ότι ο γάμος πρέπει να είναι το αποτέλεσμα ενός πολύ μεγάλου έρωτα. Ναι. Και ο μεγάλος έρωτας άργησε να έρθει. Δεν μπορεί να μην είχατε ερωτευτεί στα, ναι, 20, στα 30. Τότε είχα, που είμαστε... ερωτευτεί, αλλά ποτέ δεν είχα νιώσει με τον τρόπο με τον οποίο νιώθω σήμερα. Ναι. Αυτή η εκπομπή γενικώς δεν θέλει να ρωτάει πολύ προσωπικά. Προτιμώ να προσεγγίζω τη φιλοσοφία των ανθρώπων. Οπότε θα σας ρωτήσω έτσι, πώς το βλέπει ένας άνθρωπος ο οποίος περίμενε αρκετά για να παντρευτεί. Περιμένετε να βρείτε αυτό που λέμε γυναίκα για γάμο? Όχι, δεν ήταν το θέμα γυναίκας για γάμο. Ίσως, ναι, ναι, ξέρεις, ο τυπικός τρόπος που κάποιος μπορεί να αντιμετωπίζει μια νύφη είναι πάνω κάτω έτσι ένα κοινωνικό στερεότυπο. Ναι. Θα το έλεγα εντελώς διαφορετικά. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι περίμενα να βρω έναν άνθρωπο με τον οποίο να θέλω, mm-hmm, να περνάω πάρα πολύ χρόνο μαζί του και στα καλά και στα κακά. Mm-hmm. Και ίσως η πανδημία σε, ναι, αυτό βοήθησε. Άρα εσάς σας έκανε καλό στη σχέση σας. Στη σχέση μας, ναι. Ναι. Διαφέρει το να είναι κάποιος σε μία σχέση να... Δεν ξέρω αν ζούσατε μαζί. Ζούσαμε μαζί. Στο ίδιο σπίτι. Και ξαφνικά να μπήκε το συμβόλαιο που λέγεται γάμος. Κάνει ένα κλικ διαφορετικό. Αλλάζει την προοπτική της ζωής σου, νομίζω. Mm-hmm. Δηλαδή πλέον... αισθάνεσαι ότι δεν λειτουργείς μόνο για τον εαυτό σου. Ναι. Ενώ σε μία σχέση μπορείς να πεις ότι κάποια στιγμή που δεν τραβάει, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με ένα γάμο. Ίσως είναι αυτός ο λόγος που ενώ ο γάμος έχει υψηλά ποσοστά αποτυχίας. Νομίζω 50% των ζευγαριών χωρίζουν ή κοντά στο 50%. Παρ' όλα αυτά, γιατί συνεχίζουμε να θέλουμε να παντρευόμαστε? Γιατί νομίζω ότι κάνεις ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης με τον άλλο. Ναι. Και αυτό το συμβόλαιο εμπιστοσύνης, ό,τι και να είναι, είναι ένα διαφορετικό στοιχείο, mm-hmm, στη σχέση σου. Βοηθάει ένα πολιτικό να είναι παντρεμένος στο image του? Το οποίο image, μην το λέμε επιφανειακά, είναι και το ποιος είναι κάποιος, έτσι. Εμένα δεν μου είχε, για να το πω λίγο διαφορετικά, δεν μου είχε στερήσει τίποτα από την πολιτική μου σταδιοδρομία το γεγονός ότι δεν ήμουν παντρεμένος. Ναι. Άρα... δεν μπορείτε να το ξέρετε όμως αυτό, γιατί μπορείτε να είστε πιο αγαπητός. Θα φανεί στην κάλπη. Θα φανεί στην κάλπη. Στο σταυρό που έρχεται.
Επομένως, δεν υπήρχε η απέτηση, δεν σας είχαν συμβουλεύσει ποτέ ότι εντάξει, μια χαρά είστε, αλλά πρέπει να έχετε και μια σύζυγο δίπλα, πρέπει να έχετε λίγο και αυτή την παραδοσιακή εικόνα, δεν σας το είχε πει κανείς κοινωνιολόγος. Αυτό νομίζω ότι το λένε πάντοτε. Δηλαδή, σου λένε ότι πρέπει να έχεις τρεις φωτογραφίες στο προεκλογικό φυλάδιο. Η μία είναι από την αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο, η μία άλλη είναι από το στρατό και η τρίτη με τη γυναίκα και τα παιδιά. Ναι. Είναι οι κλασικές σύνταγες, αν θέλετε, για το ένα σωστό προεκλογικό φυλάδιο. Αλλά νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια στην πολιτική, ο κόσμος που με ψηφίζει ήξερε τι ψηφίζει, με τα καλά και τα κακά. Ψήφιζε βέβαια και ένα όνομα, με ιστορία. Ναι. Αυτό το όνομα, το ότι είστε Βαρβιτσιώτης, ο μπαμπάς σας είχε αυτή την πολιτική πορεία που όλοι γνωρίζουν. Συνεχίζει και είναι και ανήσυχος, πρέπει να σας πω. Τον είχα δει πριν μερών σε ένα πηγαδάκι πολιτικό, έτσι, μου είχε κάνει εντύπωση. Αυτό σας είχε βαρύνει ποτέ, ήταν βαρύ στην πλάτη σας, είχατε πει ότι θα προτιμούσα να μην είμαι από πολιτική οικογένεια, να μην λέγομαι Βαρβιτσιώτης, να το πιάσω το πράγμα από την αρχή. Τώρα είναι πολλά τα χρόνια από την ημέρα που πρώτο εξελέγει. Πάμε πάνω από 20 χρόνια. Ναι. Αυτό μπορεί να είχε μια βάση στην αρχή της διαδρομής. Στη συνέχεια, και όταν έχεις εκλεγεί και επανεκλεγεί και επανεκλεγεί και σε διαφορετικούς στίβους, διότι και η ίδια μας η εκλογική περιφέρεια άλλαξε, ναι, το 2019, νομίζω ότι αυτό έχει πλέον να τονίσει. Εμένα οι φίλοι μου, οι ψηφοφόροι μου, οι άνθρωποι που με εμπιστεύονται με αποκαλούν Μιλτιάδη. Οι φίλοι σας, οι ψηφοφόροι σας, οι άνθρωποι σας αποκαλούν Μιλτιάδη. Πρέπει να σας πιάνουν τον τελευταίο καιρό και να σας ρωτάνε, λόγω και της είστε αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Θέλω να μου εξηγήσετε σε λίγο τι σημαίνει αυτό, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούμε τίτλους με μία άνεση και δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνει κάποιος. Σας πλησιάζουν όταν πηγαίνετε σε ένα τραπέζι και σας ρωτάνε τι θα γίνει με τον Ερντογάν και τι πρόκειται να σημεί στο μέλλον. Θα γίνει πόλεμος, σας λένε κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η ερώτηση που δέχομαι κάθε μέρα στον δρόμο. Ναι. Κάθε μέρα. Αν θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία, αν τα πράγματα είναι δύσκολα, αν είναι όπως τα παρουσιάζουν τα κανάλια, αν είναι όντως οι απειλές πραγματικές και αν είμαστε προετοιμασμένοι να το αντιμετωπίσουμε. Ναι. Αυτό νομίζω ότι υπάρχει στο μυαλό του κάθε Έλληνα. Mm-hmm. Και μπορώ να πω ότι ίσως είναι η μόνη φορά που τόσο ξεκάθαρα μπορώ να απαντήσω σε όλους ότι ναι, είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε μας συμβεί. Ναι. Αυτό είναι η κατάκτηση των τελευταίων ετών. Το ότι και σε διπλωματικό και σε στρατιωτικό επίπεδο καταφέραμε να λέμε ναι, είμαστε έτοιμοι πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, ξημερώματα, ό,τι ώρα και να αποφασίσει η Τουρκία να κάνει κάτι ενάντια στην Ελλάδα. Να σας κάνω μια αφελή ερώτηση. Το ότι πλέον έχουμε συμμαχίες, οι οποίες είναι ισχυρότερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν, σημαίνει ότι αν αύριο, μεθαύριο, ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί, αποφασίσει να κάνει κάτι απρόβλεπτο ο Ερντογάν, θα είναι οι σύμμαχοί μας εδώ, μέσα σε λίγες ώρες? Οι συμμαχίες είναι δύναμη αποτροπής. Ναι. Δεν είναι, το βασικό τους χαρακτηριστικό δεν είναι η δύναμη ισχύως και πολέμου. Mm-hmm. Γιατί αυτό που λέμε και το νομίζω το επαναλαμβάνουμε συνέχεια και μονότονα, yeah, είναι ότι τη στιγμή της κρίσης θα είμαστε μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε τουρκική εισβολή. Αν συμβεί, που θα σας έλεγα ότι θεωρώ ότι στην παρούσα συγκυρία είναι και πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Ναι. Yeah. Υπάρχει ένας αναβρασμός, βέβαια. Υπάρχει μια επιθετικότητα, υπάρχει μια σκλήρυνση στάσης, υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται για το πόσο τελικά χώρο θα έχει αυτή η Τουρκία, η οποία θέλει να παίξει ένα ρόλο πολύ μεγαλύτερο από αυτός που της αναλογεί, πόσο το διεθνές περιβάλλον θα της το επιτρέψει να το κάνει και πόσο εμείς είμαστε αποφασισμένοι και μέσα από τις συμμαχίες να περιορίσουμε σε ό,τι μας αφορά αυτό το ρόλο της. Νομίζω ότι καλά τα πάμε. Με την έννοια του ότι έχουν εμβαθυνθεί οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε αλλάξει συνολικά αντίληψη για το τι σημαίνει Τουρκία και τουρκική προκλητικότητα. Τι σημαίνει αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών? Καταρχάς, τι σημαίνει αναπληρωτής υπουργός? Mm-hmm. Αναπληρωτής υπουργός δεν σημαίνει υφυπουργός. Mm-hmm. Άρα, σημαίνει ότι συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο και προϊστάμενός σου είναι ο Πρωθυπουργός. Ναι. Δεν είναι ο υπουργός που έχει τον ίδιο τίτλο με σένα. Mm-hmm. Αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών για τα ευρωπαϊκά θέματα σημαίνει ότι συντονίζω όλες τις πολιτικές μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχει χάσει το Ευρωκοινοβούλιο το κύρος του μετά τις τελευταίες εξελίξεις και το Κατάργκεϊτ. Είναι πολύ βαρύ το πλήγμα. Πολύ βαρύ το πλήγμα για το Ευρωκοινοβούλιο. Ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξωτερικές σχέσεις. Γιατί είχε ένα λόγο το Ευρωκοινοβούλιο. Έβαζε όλα αυτά τα ψηφίσματα προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Ναι, τώρα θα τα κοιτάζουμε διπλά και τριπλά. Η αίσθηση που έχει ο μέσος πολίτης είναι ότι εντάξει, υπάρχει Ευρωκοινοβούλιο, αλλά αυτοί αργούν πάρα πολύ να πάρουν αποφάσεις. Αν και αυτό ήταν κάπως πιο γρήγορο στην πανδημία. Μήπως λοιπόν ο λόγος που αργούσανε, που δεν ήταν αποτελεσματικοί, που δεν ήταν άμεση, είναι επειδή το μόνο με το οποίο ασχολούνται είναι τα λόμπι και γενικώς τα παίρνουνε. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε λιγάκι. Ναι. Στην Ευρώπη τις αποφάσεις δεν τις λαμβάνει τις κεντρικές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι. Τις κεντρικές αποφάσεις τις λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που μετέχουν 27 χώρες μέλη. Στο οποίο εκπροσωπώ τη χώρα και προετοιμάζω τις συνόδους κορυφής για τον Πρωθυπουργό, που γίνονται και οι τελικές, λαμβάνονται και οι τελικές και οριστικές αποφάσεις. Εκεί λοιπόν η Ευρώπη, όπως είπατε σωστά, στην πανδημία πήρε άριστα. Ευρωπαϊκή προμήθεια εξοπλισμού, εμβολίων, ευρωπαϊκό σύστημα εμβολιασμού, το ψηφιακό πιστοποιητικό μετακίνησης και όλα αυτά τα πράγματα που πετύχαμε. Στο θέμα της ενέργειας καθυστερήσαμε δραματικά. Και αυτό ήταν γιατί είχαμε 27 διαφορετικά μοντέλα ενέργειας. Δεν υπήρχε ένας κοινός παρανομαστής. Απ' την άλλη, αυτή δεν είναι η δουλειά τους. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ναι, έχουμε 27 διαφορετικά μοντέλα ενέργειας. Βρίσκονται όμως εκεί για να μπορούν να συνεννοηθούν. Και μας πήρε πάρα πολύ χρόνο. Και αν δεν υπήρχε η ελληνική ως επιτοπλίστων πίεση και ένα επιτελείο που βρίσκεται δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη με πολύ καλούς experts να πείσουν και να οριμάσουν και την Κομισιόν, αλλά και τις χώρες μέλη που αντιδρούσαν, παραδείγματος χάρη τη Γερμανία, για την ορθότητα ορισμένων προτάσεων, δεν θα φτάναμε ποτέ σε αυτή την κατάληξη που φτάσαμε το Δεκέμβριο με το price cap, και δηλαδή την οροφή τιμών στο φυσικό αέριο. Ναι. Τι σημαίνει για σας προεκλογική περίοδος? Τρεχάτε ποδαράκια μου. Η προεκλογική περίοδος είναι επιστροφή στον ψηφοφόρο, στη βάση, στον απλό πολίτη. Και αν έχεις περάσει και τα 3,5 χρόνια της διακυβέρνησης σε ένα αεροπλάνο, καταλαβαίνεις ότι αυτή η απόσταση πρέπει να καλυφθεί μόνο με την προσωπική επαφή. Μπορείτε δηλαδή τώρα που είναι προεκλογική περίοδος να μην ταξιδεύετε τόσο? Κοιτάξτε, τώρα αρχίζω να περιορίζω ορισμένες από τις διμερείς επαφές, όμως ο κύριος όγκος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων παραμένει. Ναι. Εκτός από το αν θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία, τι άλλο σας λέει ο κόσμος όταν σας συναντά στον δρόμο? Νομίζω το πιο βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ο πληθωρισμός. Ξαναζούμε ένα πληθωρισμό σε ένα σκληρό νόμισμα και είναι κάτι το οποίο μας είχε ξενήσει. Μας είχε ξενήσει το ότι είχαμε τόσα χρόνια χαμηλά επιτόκια και τώρα αυξάνουν τα επιτόκια στα στεγαστικά δάνεια. Οι τιμές στο σούπερ μάρκετ έχουν ξεφύγει, στα τρόφιμα έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά. Και όλο αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στη συνολική αντίληψη που είχαμε γύρω από το ευρώ, ότι είναι μια σπίδα προστασίας ακόμα και στις πληθωριστικές πιέσεις. Ένας άνθρωπος με το δικό σας πρόγραμμα έχει καθημερινότητα που είναι κάπως κανονική? Πηγαίνετε σούπερ μάρκετ? Έχετε χρόνο να πιείτε καφέ? Να πάτε βόλτα? Σούπερ μάρκετ πηγαίνω. Γιατί έκανα και πριν, κάνω και τώρα τα ψώνια του σπιτιού. Γιατί αυτό το κάνουν οι άντρες με χαρά, τα ψώνια του σπιτιού? Εγώ δεν κάνω μόνο τα ψώνια, κάνω και το μαγείρεμα του σπιτιού. Γιατί μου αρέσει η μαγειρική πάρα πολύ. Okay. Και αργήσετε να παντρευτείτε? Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Αλλά τι μαγειρεύετε συνήθως? Τι μαγειρεύω συνήθως? Τα πάντα. Τα πάντα. Καλύτερο πιάτο, σπεσιαλιτέ? Τι να πω, από κλασική ελληνική κουζίνα τύπου παστίτσιο μέχρι πιο ψαγμένα πράγματα της γαλλικής κουζίνας τύπου κόκοβαν και τέτοια πράγματα. Α, πάρα πολύ ωραία. Ναι, δηλαδή το προχωράω. Πριν φτάσουμε στον κόκορα, εγώ θα σας ρωτήσω, η μπεσαμέλ πρέπει να είναι έτσι πηχτή ή πρέπει να είναι πιο υδαρής, έτσι να είναι πιο μαλακιά? Δεν ξέρω πώς την πετυχαίνετε εσείς. Σας βολιάζει η μπεσαμέλ? Όχι. Όχι. Υπάρχει κάποιο μυστικό? Ταχύτητα. Ταχύτητα στο χέρι. Στο χέρι. Okay. Το γάλα να είναι ζεστό ή χλιαρό? Πάντοτε σε θερμοκρασία δωματίου. Πολύ ωραία.
Η σύζυγος μαγειρεύει? Πολύ λιγότερο. Ούτε εγώ θα μαγείρευα, να σας πω την αλήθεια. Ναι, αυτό μου λέει. Τώρα τι να μάθω, αφού εσύ τα κάνεις καλύτερα, γιατί δεν τα κάνεις εσύ. Σας χαλαρώνει το να μαγειρεύετε? Πάρα πολύ. Δηλαδή, στην κουζίνα αισθάνομαι. Και όλη η διαδικασία της κουζίνας έχει σχέση με το μάτι. Mm-hmm. Άρα, τελικά πρέπει να πας στο σούπερ μάρκετ, να εμπνευστείς από τι θέλεις να φας. Δεν είμαι και τύπος προαποφασισμένος που έχω ξυπνήσει το πρωί και έχω βάλει το πρόγραμμα της διατροφής της εβδομάδας. Να εμπνευστείς από πράγματα που θα δεις και στο τέλος να φτάσεις να μαγειρέψεις κάτι. Έχει παραγίνει με αυτή τη μόδα με τους σεφ, με τις εκπομπές μαγειρικής, έχουμε λίγο απομακρυνθεί από το πιάτο της ημέρας? Όχι, το φαγητό εξελίσσεται, γίνεται πιο διασκεδαστικό. Mm-hmm. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα έπρεπε να παραμείνουμε σε αυτό το κλασικό ελληνικό τσελεμεντέ, ότι έχουμε φύγει και από αυτό. Ναι. Χωρίς όμως να χάσουμε, και δεν νομίζω ότι πρέπει να χάσουμε και τα ωραία στοιχεία του. Mm-hmm. Δηλαδή να μην χάσουμε φαγητά έτσι παραδοσιακά, μαμαδίστικα, το κοκκινιστό της Κυριακής και διάφορες άλλες έτσι, εκδοχές μαμαδίστικου φαγητού. Αλλά το ότι στην καθημερινότητα θέλεις να κάνεις κάτι πιο γρήγορο, ναι, που να είναι και λίγο φαντεζή, να σου κεντρίζει το ενδιαφέρον, νομίζω όλοι το θέλουμε. Σας αρέσει να μαγειρεύετε για κάποιους συγκεκριμένα? Για φίλους, για συγγενείς, για ποιους? Α, ναι, υπάρχουν ορισμένοι φίλοι με τους οποίους βασικά κάνουμε έτσι και έναν ιδιότυπο ανταγωνισμό, πως το έχει πετύχει αυτός, πως εγώ. Βασικά, μόνο άντρες. Μόνο άντρες. Μόνο άντρες. Φανταστική παρέα είναι αυτή, ναι, κύριε Παρπιτσότη. Δηλαδή, νομίζω θα είμαι πολύ ευτυχισμένες συζύγους. Αν μπορούσατε να καλέσετε κάποιον, είναι μια κλασική ερώτηση, να καλέσετε κάποιον για να το μαγειρέψετε, που δεν έχετε καλέσει ακόμη. Οποιονδήποτε. Μπορεί να είναι στάρ, μπορεί να είναι πολιτικός, μπορεί να είναι πολιτικό στάρ. Ποιον θα θέλατε να καλέσετε και να του φτιάξετε ένα ωραίο κοκκινιστό? Mm. Μπορεί να μην είναι και κοκκινιστό, δεν ξέρω, ναι, τι θα... Ναι, εντάξει, θα μπορεί να ήταν κάτι πολύ πιο... Ναι. Πολύ πιο απλό ή κάτι πολύ πιο σύνθετο. Να το πω λίγο διαφορετικά. Ναι, όπως θα Όταν να κάνεις ένα τραπέζι, προσπαθείς να επιλέξεις ανθρώπους που... Ναι, μεν μπορεί να γνωρίζονται, αλλά δημιουργούν ένα μείγμα μεταξύ τους. Άρα θα κάνετε μία σύνθεση. Βέβαια, ωραία. Δηλαδή, ναι, δεν θα μπορούσα ποτέ να έχω μόνο ενός τύπου παρέα. Ναι. Θα ήθελα να έχω από και κάποιον από τον δικό σας χώρο, αν πούμε, δημοσιογράφη. Ναι, γιατί πάντοτε είναι πολύ ευχάριστη στην παρέα οι δημοσιογράφοι. Είναι ζωντανή. Πρέπει να είστε ο μόνος που το λέει. Είναι πολύ ζωντανή. Ναι. Οπωσδήποτε και κάποιον από το πνεύμα και βέβαια και κάποιον ο οποίος έχει και μία γύρωση, ασχολείται με τα πράγματα της καθημερινότητας. Δηλαδή, και έναν κανονικό άνθρωπο. Έναν κανονικό άνθρωπο, ναι. Έναν επιχειρηματία, επαγγελματία ή οτιδήποτε άλλο. Από τους πολιτικούς έτσι, με διεθνή ακτινοβολία που έχετε γνωρίσει, μπορεί να μην έχετε γνωρίσει, να μην έχετε έρθει πολύ κοντά, αλλά να έχετε βρεθεί στον ίδιο χώρο, ποιος σας έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ή ποια? Στο ποια είναι πιο εύκολη απάντηση. Mm-hmm. Γιατί θεωρώ ότι ένα πρόσωπο που τελευταία έχει φανεί και μου αρέσει πάρα πολύ ο λόγος της, είναι η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, mm-hmm, η Ρομπέρτα Μετσόλα. Μία νέα κοπέλα από μικρή χώρα, από τη Μάλτα, η οποία όμως έχει δείξει ότι έχει ένα πολιτικό τσαγανό που δεν είχαν προηγούμενοι. Ναι. Τώρα... Την ξέρετε καλά? Δεν την ξέρω καλά. Ναι. Την έχω δει 3-4 φορές. Αλλά κάθε φορά που μιλάει, mm-hmm, είναι ένας λόγος με γωνίες, με σοβαρές αιχμές, που βλέπεις ότι έχει μία στόχευση. Διαφέρει. Αυτή η πλαθαρότητα, ας πούμε, δεν μου αρέσει, ναι, αυτό το συμπεριληπτικό, να τα βάλουμε όλα μέσα σε μία ομιλία, σε μία τοποθέτηση και πηγαίνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ταιριάζει. Θέλω ανθρώπους οι οποίοι να λένε, θέλω να πάω εκεί και θα πάω με την ευθεία οδό. Μήπως οι γυναίκες πολιτικοί, αν και ζούμε και σε μία εποχή μεγάλης πολιτικής ορθότητας και πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, πώς όμως οι γυναίκες πολιτικοί είναι πιο πολύ επί της ουσίας? Είναι δική μου εντύπωση.
ήταν η Μάργαρετ Θάτσερ. Η Μάργαρετ Θάτσερ νομίζω ότι είναι το απόλυτο της γυναίκας η οποία αντιπροσώπευε, ασχολούμαι με την ουσία, είμαι η κόρη του Παντοπόλη από τη Βόρεια Αγγλία, ξέρω να κάνω τα οικονομικά του σπιτιού, ξέρω να βάζω σε τάξη την επιχείρησή μου, άρα με αυτόν τον τρόπο θα βάλω τάξη και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πολύ σκληρή βέβαια. Σκληρή, ρεαλίστρια εγώ θα την έλεγα. Δεν έλεγε ποτέ, ας πούμε, τρελά πράγματα. Έλεγε πολύ απλά ότι δεν υπάρχει κάτι σαν το δημόσιο χρήμα. Όλο το δημόσιο χρήμα είναι χρήμα των φορολογουμένων. Άρα πρέπει να το σεβαστώ, γιατί έρχεται από τη δικιά σας τσέπη. Μπορεί πλέον η πολιτική να ακολουθεί τέτοιες τάσεις ή ζούμε σε μια εποχή που αναγκαστικά πρέπει να είμαστε πιο φιλελεύθεροι? Ο φιλελευθερισμός δεν αναιρεί τον ρεαλισμό. Δεν εννοώ τον οικονομικό φιλελευθερισμό. Όχι. Το να είσαι φιλελεύθερος δεν αναιρεί τον ρεαλισμό. Ο φιλελευθερισμός δεν είναι κάτι που αντιμάχεται την πραγματικότητα. Αντιθέτως, νομίζω ότι προσπαθεί να δώσει ευκαιρίες σε όλους μέσα στην ίδια πραγματικότητα. Ο δικαιωματισμός έχει παραγίνει? Ο δικαιωματισμός όταν έχει γίνει αυτός σκοπός, ναι. Όταν δηλαδή θυσιάζεις όλες τις άλλες προτεραιότητες προς χάρη του δικαιωματισμού, ναι. Γιατί τελικά μια κοινωνία δεν ζει μόνο από τα δικαιώματα, ζει και από τους συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Τι θα θέλατε να αλλάξετε αύριο το πρωί στην Ελλάδα, αν μπορούσατε? Νομίζω το πιο βασικό πράγμα που πρέπει να αλλάξουμε είναι την αίσθησή μας για τα δημόσια πράγματα, για το δημόσιο χώρο. Ξέρετε, οι Έλληνες είμαστε πολύ τακτικοί, περιποιητικοί στο σπίτι μας και έξω από την πόρτα του σπιτιού μας είμαστε κανίβαλοι. Τον κανιβαλίζουμε το δημόσιο χώρο. Δεν σεβόμαστε τον γείτονά μας, δεν σεβόμαστε τον Δήμο. Το βλέπουμε από τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας, από τον τρόπο με τον οποίο κτίζουμε την παράνομη επέκτασή μας, από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στο δρόμο, από τον τρόπο που κανιβαλίζουμε τα δημόσια κτίρια, τα σχολεία μας. Ναι. Μήπως είναι και λίγο αποτέλεσμα απογοήτευσης αυτό? Δηλαδή σκέφτομαι τώρα που μερικές φορές μαζεύει κάποιος έτσι για να κάνει ανακύκλωση, χωρίζει μια χαρά τα σκουπίδια του, τα φτιάχνει πολύ ωραία, πάει να τα πετάξει στον κάδο, να τα ξεχωρίσει και τελικά ανακαλύπτει ότι περνάει το ίδιο σκουπιδιάρικο και μαζεύει όλα τα απορρίμματα. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα που είμαι σίγουρη. Ναι, υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και το άλλο, το ότι σε όποιο κάδο βρούνε, πετάνε ό,τι να είναι. Ναι. Δηλαδή, είναι ένας φαύλος κύκλος. Είναι σίγουρο όμως ότι δεν υπάρχει σεβασμός στο δημόσιο χώρο. Εγώ εντυπωσιάστηκα γιατί γύρισα πάρα πολύ την Ευρώπη το τελευταίο διάστημα από χώρες που δεν περιμέναμε ότι έχουν αποκτήσει ένα τόσο υψηλό επίπεδο σεβασμού στο δημόσιο χώρο. Πώς το είχαν πάντα, κύριε Παρουσιάδη? Δεν ξέρω, γιατί περάσανε ίσως από περιόδους που είχαν πολύ σκληρό αυταρχισμό, ιδιαίτερα χώρες της Ανατολικής. Περάσανε και αναγέννηση, βέβαια. Τώρα αφήστε την αναγέννηση, γιατί πάει πίσω. Περάσανε Σοβιετία. Περάσανε Ανατολικής Ευρώπης. Και όμως. Πας και πραγματικά θαυμάζεις. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, έχοντας πάει στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας, ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόντουσαν τις ορδές των... τα εκατομμύρια... των Ουκρανών. Των Ουκρανών προσφύγων. Και βεβαίως η τάξη και η καθαριότητα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά είχαν φροντίσει και όλες τις τοπικές αρχές να υπάρχει, ας πούμε, εκεί που θα περιμέναν τα φορτηγά για να περάσουν στην Ουκρανία με εφόδια και μπορεί η ουρά να ήταν πολλών χιλιόμετρων, ανά περίπου 10 μέτρων να υπάρχει και ένας κάδος απορριμμάτων για να μην μένουν τα απορρίμματα στον δρόμο. Πιστεύετε ότι θα ζήσουμε ένα πόλεμο που θα έχει ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια στην Ουκρανία? Πάντως δεν φαίνεται ότι ο πόλεμος τελειώνει. Είχατε κάνει μια δήλωση ότι οι κυρώσεις έχουν σκοπό ο Πούτιν να φύγει από τη μέση. Να υπάρξει εσωτερική δυσαρέσκεια και από εκεί πέρα να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία. Πέτυχε αυτό? Οι κυρώσεις δεν νομίζω ότι έχουν καταφέρει στον βαθμό στο οποίο είχαν σχεδιαστεί να καταφέρουν
το στρατηγικό κτύπημα στη Ρωσία. Mm-hmm. Δηλαδή να δημιουργήσουν έλλειψη αγαθών και κατ' επέκταση και μία δυσαρέσκεια. Ναι. Ή να περιορίσουν τις δυνατότητες της στρατιωτικής μηχανής της Ρωσίας. Δυστυχώς, ακόμα, παρότι το ζητάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θέλουμε να δούμε τι τελικά πετύχαμε με αυτές τις κυρώσεις, αν αυτές τις κυρώσεις είναι πυροβολισμός στα πόδια μας ή πυροβολισμός στον αντίπαλο. Mm-hmm. Κανένας δεν έχει καθίσει με ψυχραιμία να αποτιμήσει αυτό το πλαίσιο των κυρώσεων και τι έχει επιφέρει στη Ρωσία. Από τη μία διαβάζουμε για ένα θετικό εμπορικό ισοζύγιο λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων σε παγκόσμια κλίμακα και της ζήτησης και από την άλλη διαβάζουμε ότι ξυλώνουν από τα ψυγεία και από τα, και από τα microwaves, από τους φούρνους μικροκυμάτων, chip για να εγκαταστήσουν στα πυραυλικά του συστήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι πολύ λίγα αυτά που ξέρουμε για το τι συμβαίνει στην Ρωσία τελικά, έτσι δεν είναι? Τελικά είναι πολύ λίγα. Ναι. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο ότι υπάρχει είναι αυτό που διαπιστώνουμε πλέον στην Ουκρανία. Η Ουκρανία, παρότι είχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ρωσόφωνου πληθυσμού, ναι, αυτός ο ρωσόφωνος πληθυσμός, στη μεγάλη του πλειοψηφία, έχει αποκτήσει πλέον ουκρανική εθνική συνείδηση, ναι, κάτι το οποίο δεν περίμενε σε καμία περίπτωση η Ρωσία να συμβεί. Υπάρχει ένας ουκρανικός εθνικισμός πρωτοφανής, ο οποίος καλλιεργήθηκε και ενδυναμώθηκε από αυτή την επίθεση του Πούτιν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα και μας αναλύσετε θέματα κουζίνας, αλλά και θέματα πολιτικής. Δεν περίμενα την ερώτηση για την Μπεσαμέλ, να πω. Απαντήσατε πολύ καλά, πρέπει να σας πω. Εμένα μου σβολιάζει. Οπότε θα ακολουθήσω αυτό που μου είπατε. Μου είπατε πολλή κίνηση, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Και γάλα στη θερμοκρασία δωματίου σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο.